Πάμε να γνωρίσουμε τη Ζήνα. Ποια είναι η Ζήνα? Είναι το πιο γνωστό γεράκι της Ελλάδας, θα πω εγώ, και βλέπουμε και τον κύριο Σταύρο Αθανασίου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοτροφίας. Σωστά, κύριε Αθανασίου? Πολύ σωστά. Καλησπέρα και από εμάς. Η Ζήνα είναι ίσως το πιο γνωστό γεράκι στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί βέβαια. Γιατί κάνει κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή το κομμάτι αυτό με τα ντρόν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο σε σχέση με την ικανότητά της. Το οποίο πηγάζει από πού? Πηγάζει από την ιερακοθυρία. Η ιερακοθυρία τι είναι? Είναι μια τέχνη που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή είναι η τέχνη την οποία ο άνθρωπος και τα αρπακτικά πτηνά μπορούν να συνοηθούν για τη διαδικασία της θύρας. Από εκεί πηγάζουν όλα. Λοιπόν, έχει εκπαιδευτεί λοιπόν η πανέμορφη Ζήνα να ρίχνει drones. Θέλω να μου πείτε κάποια βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης. Πώς φτάσατε σε αυτό το αποτέλεσμα? Πόσο δύσκολο ήταν? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, το να μπορέσει να συνοηθεί με ένα αρπακτικό πτηνό δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που ούτε με σκύλο δεν μπορούν να συνοηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το αρπακτικό πτηνό θέλει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, πειθαρχία και όλα αυτά τα οποία οριοθετήθηκαν πρόσφατα και με το γράμμα του νόμου. Λοιπόν, το κομμάτι τώρα το ντρόν ήταν μια έμπνευση η οποία την είχα πριν χρόνια. Επειδή τα ντρόν λοιπόν είναι ένα ρομποτικό πτηνό και είναι ένα όπλο το οποίο, είτε αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Αν χρησιμοποιηθεί λάθος, μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ποιος είναι ο άρχοντας του ουρανού? Τα αρπακτικά. Τα αρπακτικά πτηνά, τα γεράκια και η IT. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε με αητούς από ευρωπαϊκές αστυνομίες. Το προχώρησα εγώ με γεράκια, γιατί το γεράκι είναι πιο ευέλικτο ζώο από τον αητό, ένα μεγαλόσωμο γεράκι. Και έτσι κατάφερα να κάνω επιτυχείς καταρρύψεις. Μάλιστα. Το δέσιμο που δημιουργείται με ένα αρπακτικό ποιο είναι? Το δέσιμο. Κοιτάξτε, το δέσιμο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί δεν θα γίνει ποτέ σκύλος να σου εκφράσει συναισθήματα. Η σχέση που αναπτύσσουμε με τα γεράκια είναι εμπιστοσύνης καταρχήν και μετά ανταμοιβής. Δηλαδή υπάρχει συνεργατικότητα ανάμεσα σε μένα και το αρπακτικό κτηνό. Δεν θα γίνει ποτέ σκύλος, έτσι όπως είπαμε πριν. Αλλά πρέπει να είμαι κι εγώ πολύ καλός στο χειρισμό του, επειδή τι γίνεται? Στη σχέση μας λοιπόν με τα αρπακτικά πτηνά, αυτά είναι το αφεντικό, δεν είμαστε εμείς. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε τόσο καλοί, ώστε να μπορέσουμε να τα πείσουμε ότι πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας. Κάπως έτσι είναι όλη η σχέση που έχουμε με τα αρπακτικά πτηνά. Η ηλικία της Ζήνας ποια είναι αυτή τη στιγμή? Η ηλικία είναι 7 χρονών. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο είδος γερακιού, γιατί σαν άγριο είδος ζει στην Λατινική Αμερική, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 35 έτη. Και τα γεράκια και η IT γενικά είναι παραγωγικά μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν γερατιά για αυτά τα κοινά. Μάλιστα. Ζεις σε κλουβί? Συγγνώμη, ίσως είναι έτσι. Όχι, ναι. Έχουν ειδικούς κλουβούς, ειδικούς χώρους, τα οποία μένουν όταν δεν πετάνε. Πρέπει να πετάνε καθημερινά, να γυμνάζονται, ώστε να είναι στη μέγιστη φυσική και ψυχολογική κατάσταση. Γιατί είναι ζώο. Μάλιστα. Ένα μήνυμα τώρα θέλω να στείλετε για την επαφή μας, για την αγάπη μας, για την ευαισθητοποίηση που πρέπει να δείχνουμε και το σεβασμό πάνω απ' όλα στη φύση και στα αρπακτικά πτηνά. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, αλλά πάνω απ' όλα να μου επιτρέψετε να πω ότι σέβεστε το ζώο, το πτηνό που έχει δίπλα του. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ένα μήνυμα λοιπόν ευαισθητοποίησης. Δεν σέβονται όλη τη φύση, δεν σέβονται όλοι τα αρπακτικά. Το θέμα είναι να σεβόμαστε τη φύση, αλλά προσέξτε, γιατί εκεί υπάρχει μια παγίδα. Πρέπει να σεβόμαστε, να αγαπάμε τη φύση, αλλά να αγαπάμε και τη φύση των ζώων. Δεν μπορούμε να αγαπάμε τα ζώα ανθρωποκεντρικά. Επειδή λίγο η υπέρμετρη αγάπη και η ανθρωποκεντρική αγάπη στα ζώα δεν είναι καλό. Πολύ πρέπει σωστά. Να αγαπάμε τα ζώα, σεβόμενη την τροφική αλυσίδα και σεβόμενη τη φύση τους. Δηλαδή, ένα γεράκι δεν θα πάει ποτέ να μαζέψει λουλούδια, ούτε έχει ρομαντισμό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Σωστά. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις γάτες, ισχύει και για τους σκύλους, ισχύει γενικότερα. Ναι, ναι. Το κακό στη σύγχρονη εποχή είναι ότι έχουμε ανθρωποποιήσει τα ζώα και έχουμε ζωοποιήσει τους ανθρώπους. Λίγο εκεί έχει χαθεί το μέτρο. Λοιπόν, η Ζήνα είναι η μοναδική συνεργάτηδά σας? Όχι. Είμαστε ομάδα. Έχουμε περισσότερα από 30 αρπακτικά τα οποία κάνουν διάφορες δραστηριότητες, γιατί η ιερακοθυρία έχει πολλές εφαρμογές. Έχει εκπαιδευτικές εφαρμογές, έχει κυνηγητικές εφαρμογές, έχει εκδίωξη πτηνών που δημιουργούν πρόβλημα στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε είναι αεροδρόμια, είτε είναι βιομηχανίες, είτε είναι αστική περιοχή. Οπότε συνεργαζόμαστε με τα αρπακτικά για να μπορέσουμε να διώξουμε βιολογικά αυτά τα πτηνά.
Έχει πολιτιστικές εφαρμογές. Γενικά η ιερακοθυρία είναι μια τέχνη που είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και υπάρχει εδώ και 4.000 χρόνια. Οπότε ακόμα την υπηρετούμε με υπερβάλλον ζήλο. Κεντρικά στο μέτωπο έτσι της πολιτείας σας έχει χτυπήσει κάποιος την πόρτα. Συνεργάζεστε, μπορείτε φυσικά να συνεργαστείτε. Για πείτε μας. Φυσικά έχουμε συνεργασίες με αεροδρόμια, με πολεμικά αεροδρόμια για να μπορέσουμε να διώξουμε βιολογικά πτηνά. Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουμε άγραστη συνεργασία, την οποία πρόσφατα, μέχρι σήμερα, ανακοινώθηκε η ΚΙΑ, δηλαδή η υπουργική απόφαση που ορίζει το πώς θα δημιουργείται η ιερακοθυρία και πώς θα πιστοποιούνται οι χειριστές. Οπότε η συνεργασία μας με την δασική υπηρεσία είναι συνεχής και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, τι να σας πούμε, τι ευχή να δώσουμε για το μέλλον. Να σας ευχαριστήσω πολύ, πανέμορφη εικόνα που μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσετε να σέβεστε τα αρπακτικά και εδώ είμαστε να προβάλλουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις. Με σεβασμό πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,